κατηγορηματικά διέψευσε τα όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούσαν την υποθεθέμενη έλλειψη νερού σε 21 οικισμούς γύρω από την έκταση που θα υλοποιηθεί το αεροδρόμιο Καστελίου. Ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος για τη μεταφορά των αγωγών ίδρευσης και άρδευσης που επιβάλλεται να γίνει εν ώψη της έναρξης των εργασιών, εξήγησε ότι είχε προβλεφθεί να αποτελούν κόστος για το δημόσιο, κάτι που αποκάλυψε σήμερα και η εφημερίδα Νέα Κρήτη, δημοσιεύοντας το υπόμνημα που είχε καταθέσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή λίγες ημέρες πριν την κύρωση της σύμβασης, ζητώντας την ευθύνη για τη μεταφορά των αγωγών σε οικονομικό επίπεδο να αναλάβει η πολιτεία και σε καμία περίπτωση ο Δήμος. Ό,τι θα έγινε όταν θα μεταφερόταν το δίκτυο ήταν λογικό και θα γίνει. Από την άλλη μεριά, ποτέ κανείς δεν είπε ότι θα μείνουν κάποιοι οικισμοί χωρίς νερό. Ποτέ. Εγώ τουλάχιστον τόσες φορές βγήκα στα μέσα ενημέρωσης, φώναζα ότι όχι, δεν θα μείνει ούτε ένας άνθρωπος χωρίς νερό. Το κόστος, γιατί είναι σημαντικό, εντάξει, δεν είναι αμεληταίο. Όλα αυτά τα κόστη είναι του Υπουργείου Υποδομών. Ο κύριος Φραγκάκης, εν ώψη της καθόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στο Καστέλι, ξεκαθάρισε ότι μια σειρά από συνοδά έργα που δεν έχουν προβλεφθεί μέχρι τώρα, όπως είπε, θα αποτελέσουν τη βάση για διεκδίκηση, όπως ένας περιμετρικός δρόμος γύρω από τους οικισμούς που θα εξασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών, αλλά και η σύνδεση του Καστελίου με το βιολογικό καθαρισμό του αεροδρομίου. Κάνοντας λοιπόν ένα περιμετρικό δρόμο, το οποίο θα περνάει από όλους τους οικισμούς, εμείς θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα και στον κάθε επισκέπτη που θα έρθει και αύριο μεθαύριο που θα ενοποιήσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, όλοι να μπορούν να περνάνε από όλους τους οικισμούς, να έχουν όλοι οι οικισμοί την ίδια ευκαιρία να αναπτυχθούν σωστά. Και μόνο με αυτό το κομμάτι των δρόμων, ξεκινώντας βέβαια αυτό, γιατί θα υπάρξουν και άλλα αντισταθμιστικά, θα μπορέσουμε να τους δώσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε και που οραματιζόμαστε. Το Καστέλι έχει δικό του βιολογικό. Είναι ένας βιολογικός ο οποίος δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έχουμε πει λοιπόν ότι θέλουμε ο βιολογικός του Καστελίου να συνδεθεί κατευθείαν με το βιολογικό του αεροδρομίου. Αυτό θα το προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω δεν είναι τεράστιο το κόστος. Ένας αγωγός από το βιολογικό του Καστελίου να πάει στο βιολογικό του αεροδρομίου. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Αερολιμένα, ο κ. Φραγκάκης τόνισε ότι η δέσμευση Σπίρτζη για συμμετοχή του Δημάρχου στο σχήμα ήταν προφορική και όχι αποτυπωμένη στη σύμβαση. Ο Χρήστος Σπίρτζης, από τις 5 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που αναλογούν στο δημόσιο, είχε δεσμευθεί μία από αυτές να ανήκει στον εκάστοτε Δήμαρχο, κάτι που ο κ. Φραγκάκης θα επαναλάβει, όπως είπε, στον νυν Υπουργό, με αφορμή και την επικείμενη επίσκεψή του στην περιοχή. Εμείς θα κοιτάξουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε από τους 5 του Υπουργείου, αν μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο Δήμαρχος. Κάθοτε δήμαρχος. Ή από τους 11, ο 11ος, ο οποίος πρέπει να είναι κοινής αποδοχής από τους δύο, από την εταιρεία και από το Υπουργείο, μήπως θα μπορούσε να είναι ο Δήμαρχος. Θα το διεκδικήσουμε όσο μπορούμε, διότι δεν έχει πραγματικά νομοθετηθεί και δεν έχει γραφτεί πουθενά εκτός από την προφορική δέσμευση του Υπουργού του κ. Σπίρτζη, ο οποίος το έκανε μπροστά σε όλο τον κόσμο όταν υπογράφει η προγραμματική σύμβαση. Αυτό να μην το δεν το ξεχνάμε εμείς, να μην το ξεχνάνε και αυτοί. Ήταν μια δέσμευση ενός υπουργού. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει συνέχεια στα υπουργεία και όχι άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάξαν τα πάντα. Λοιπόν, νομίζουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια και θα κοιτάξουμε να το διεκδικήσουμε.